Είμαστε στο κολυμπητήριο εδώ, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ φλόγο. Θέσαμε να το δούμε κιόλας πώς είναι, γιατί τόσα ακούσαμε να μην το δούμε. Και θέλαμε να βρούμε και τις ατέλειες. Εντελώς πετύχαμε τον κύριο Γκιόνι, τον τέος δήμαρχο, ο οποίος βέβαια είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει αυτό το κολυμπητήριο και ποιον θα ρωτήσουμε, αλλά έχει τον ειδικό. Ειδικό δεν είναι κανείς. Πιστεύω ότι ήταν μια απέτηση του κόσμου εδώ και 30 χρόνια να γίνει ένα κολυμπητήριο. Υπήρχε μια ομάδα και υπάρχει μια ομάδα όπως εδώ, όπως είχε ένα πολύ καλό όπλο σαν αθλήματα που είχε την κολύμβηση και την είδα τους φέρεις παλιότερα και ήταν απέτηση όλου του κόσμου του τόπου. Τέλος πάντων να γίνει ένα κολυμπητήριο. Φτιάξαμε ένα κολυμπητήριο όσο το δυνατόν καλύτερο. Έχουμε πάρει τα μπράβο από την Ομοσπονδία Κολύμβηση, όσα τα εγγένεια που κάναμε και τόσο πολύ κατηγορηθήκαμε για αυτά τα εγγένεια που κάναμε, γιατί λέει το έργο δεν ήταν κατά 100% έτοιμο, αλλά ήταν κατά 98%. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή και πάλι καλά με τον τρόπο που άνοιξε, όπως άνοιξε αυτή τη στιγμή, προπονιόνται από ό,τι βλέπετε γύρω στα 30 παιδιά δημοτών. Προηγουμένως προπονιόντουσαν άλλα 30 και αργότερα υπάρχει προπόνηση και άλλα 30. Και αυτό είναι το κυριότερο, υπάρχει νεολαία που αφήνεται και δεν πάρει άλλα πράγματα να κάνει και αυτό είναι, η αφέτηση των δημοτών. Πρώτο δεύτερο, ότι έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται πανελλήνιοι, διεθνείς και παγκόσμιοι αγώνες με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί. Και οι αντίπαλοι μας ακόμα είπαν ότι είναι ένα κολυμπητήριο που είναι τέλειο κολυμπητήριο αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να γίνουν αυτοί οι αγώνες, από όραμα να γίνει πράξη πλέον. Νομίζω ότι είναι έτοιμο το κολυμπητήριο να φιλοξενήσει οποιοδήποτε αγώνα χρειαστεί και θελήσει τη δημοτική αρχή. Πλέον εξαρτάται μόνο από τον Κώστα τον λογοθέτη, τον νέο δήμαρχο, τι θέλει να κάνει με αυτό το κολυμπητήριο. Νομίζω ότι είναι έτοιμο να υποδεχτεί όλους τους αγώνες. Τεχνικά δεν κολλάμε πουθενά, πλέον τεχνικά θα μπορούσε είναι, να έχει... μπήκανε και το καινούριο. Ο πίνακας Matrix, ηλεκτρονικός πίνακας, αυτά που θέλει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία για να κάνει διεθνείς αγώνες και νομίζω έτοιμο να υποδεχτεί οποιοδήποτε αγώνα χρειαστεί να γίνει εδώ στο Λουσάκι. Θεωρώ ότι το κολυμπητήριο στο Λουσάκι μπορεί να φέρει πάρα πολύ αθλητικό τουρισμό. Να φιλοξενήσει πάρα πολλές ομάδες για την αγώνηση και πιστεύω ότι αυτό θα ωφελήσει όλο τον τόπο, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό που τόσο ανάγκη το έχει ο Δήμος. Και μια και σα πετύχαμε και μια και μιλάμε για αθλητικό τουρισμό, τι έχετε να πείτε για το πρωτάθλημα jet ski που θα διοργανωθεί σε ένα μήνα. Το μάθαμε την ίδια την ημέρα που έγινε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα γίνει ένα αυτό. Εύχομαι να το διαφημίσει η δημοτική αρχή ώστε να υπάρχει σκεψιμότητα και όχι μια μέρα αγώνα και να φύγει. Ο αθλητικός τουρισμός θέλει διανυκτερεύσει. Ωστόσο, τέτοιες διανυκτερεύσει δεν έχουμε δει. Ερχόμαστε στο μέλλον να δούμε και διανυκτερεύσει. Γιατί ο αθλητικός τουρισμός προϋποθέτει και διανυκτερεύσει. Όπως το Ράλι Ακρόπολης. Που αναμένουμε για άλλη μια φορά φέτος, τέλος του μήνα. Πιστεύουμε όλα τα μάτια του κόσμου θα μαζευτούν πάλι και θα δουν πλέον πάλι το Λουσάκι. Δυστυχώς χωρίς τον Αθανασούλα. Ναι, δυστυχώς φέτος ο Λάμπρος δεν θα είναι. Οικονομικές δυσκολίες σε όλους μας έχουν φέρει και αυτά τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων όμως το Ράλι Ακρόπολης για άλλη μια φορά είναι στο Λουτράκι και πιστεύουμε ότι θα επισκεφτεί πάρα πολύ σχολή. Ή από ό,τι μαθαίνω, τα ξενοδοχεία όλα είναι στη γωνία. Κλειστά για τις ημέρες του αγώνα. Τα ξενοδοχεία εντάξει, σίγουρα είναι κλειστά, αλλά είμαστε έτοιμοι. Θα το φιλοξενήσουμε, θα πάμε αξιοπρεπή σε αυτό. Νομίζω κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει ακόμα. Πιστεύω και εύχομαι ότι μέχρι την ημέρα που θα ξεκινήσει ο αγώνας θα είναι καθόλου έτοιμο. Το εύχομαι, αυτό πιστεύω. Και πιστεύω η δημοτική αρχή αυτά που έχει προσεκτεί να τα κάνει.